Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Στον αέρα ακίνητα σε 62 με την Greece.ru και εγώ, ο Βλαδιμίρ Χανουκάιφ, σας παρουσιάζω τα σημαντικότερα νέα αγοράς ακινήτων της περασμένης εβδομάδας. Ορίστηκαν οι ομάδες εργασίας για την προετοιμασία των υπουργικών αποφάσεων σχετικών με την μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Αναμένεται να δοθεί λύση στο πρόβλημα ιδιοκτητών αυθαιρέτων με μεγάλες παραβάσεις που υπερβαίνουν το 40% και στερούνται οικοδομικής άδειας. Η κυβέρνηση της πόλης του Βερολίνου ενέκρινε την απόφαση για αναστολή της αύξησης των τιμών των ενοικίων για 5 χρόνια στην προσπάθεια να τιθασευτούν οι υψηλές τιμές των ακινήτων στην γερμανική πρωτεύουσα. Στην Τουρκία, οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους επενδυτές αυξήθηκαν κατά 62,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο Μάιο. Την πρωτιά κατέχουν αγοραστές από το Ιράν και το Ιράκ και ακολουθούν Ρώσοι οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα που προορίζονται για εξοχικές κατοικίες. Και ως ακίνητο εβδομάδας παρουσιάζουμε ένα συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων προς πώληση στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής στη Χαλκιδική. 11 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα που στο σύνολο παρέχουν 45 κλίνες με θέα τη θάλασσα σε απόσταση περπατήματος από την παραλία σε τιμή ευκαιρίας. Χορηγός της εκπομπής η εταιρεία Greece.ru Αναπτυξιακή Ακινήτων. Αγορά, πώληση και ενοικίαση των ακινήτων σας δωρεάν διαδικτυακή προβολή τους εντός και εκτός Ελλάδας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και μείνετε συντονισμένοι για να μην χάσετε τα σημαντικότερα νέα της αγοράς ακινήτων κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ.